αποκαλύψω κάτι. Από μικρή είχα ένα όνειρο. Όταν με ρωτούσαν λοιπόν τι δουλειά θέλω να κάνω όταν μεγαλώσω, η επιθυμία μου ήταν μία. Να ικανοποιώ παιδικές ευχές. Στην αρχή ήθελα να γίνω το ξωτικό του Άι Βασίλη. Μετά ήθελα κάτι άλλο. Ήθελα λοιπόν να πραγματοποιώ παιδικές ευχές και όχι μόνο. Βγήκε ήλιος, βγήκε φως και ας είναι τα τελευταία προβλήματα που θα αντιμετωπίσουμε φέτος. Σας ξεκινήσαμε λοιπόν με χαρούμενο νέο. Θα σας κλείσω με χαρούμενο νέο, γιατί σήμερα έτσι θέλω να αλλάξει λίγο η διάθεση. Μες στη μιζέρια, μες στην κρίνια, μες στην ήρλα. Οι 15 μήνες ήταν οι 15 μήνες χειρότεροι της ζωής μου. Μέσα σε 15 μήνες ξεκλειδίστηκε στην κυριολεξία η οικογένειά μου. Έχασα τη μητέρα μου, τον πατέρα μου και πριν λίγο καιρό την αδερφή μου. Είναι τα σπαρακτικά λόγια του Φίλιππου Καμπούρη, του δημοσιογράφου που μέσα σε λίγους μήνες έχασε τους γονείς αλλά και την αδελφή του, επίσης δημοσιογράφο, Τζίνα Ντρούλης. Η δημοσιογράφος είχε διαγνωστεί με καρκίνο, έπαθε ανακοπή καρδιάς και τελικά κατέληξε, σκορπώντας θλίψη στους οικείους της. Ο Φίλιππος Καμπούρης με σπαραγμό ψυχής μίλησε στην εκπομπή μας και το Στρατή Λιμιό για τις τελευταίες στιγμές της αγαπημένης του αδελφής, αλλά και για το τραγικό παιχνίδι της μοίρας που θέλησε μέσα σε 15 μήνες να του στερήσει την οικογένειά του. Τραγικές στιγμές για να μπορέσεις να βιώσεις και να αντιμετωπίσεις τον ένα θάνατο μετά τον άλλον. Δηλαδή έλεγες ότι μου κάνει κάποιος πλάκα το να βλέπεις ανά μερικούς μήνες να χάνεις και τον δικό σου άνθρωπο. Ήταν σκληρό και έλεγες ένα γιατί. Ένα γιατί, το ψάχνεις να βρεις το γιατί, αλλά λες είναι θέλημα Θεού. Η απώλεια της αδερφής σου ήταν αυτό το οποίο νομίζω ότι εσένα σε τσάκισε. Ήταν, η απώλεια της αδερφής μου ήταν η απώλεια που μισοπαίδωσε, ήταν το τελικό χτύπημα. Πότε ξεκινάει αυτή η δύσκολη στιγμή για την αδερφή σου, γιατί έδωσε μια ηρωική μάχη μέχρι το τέλος με τον καρκίνο. Να πούμε ότι όλα ξεκίνησαν μετά το θάνατο της μητέρας μας. Είχε κάποια πρεξίματα, είχε κάποια θέματα, δεν αισθανόταν καλά. Συνήθως εμείς συναντιόμασταν βραδινές ώρες. Κάποια στιγμή λοιπόν που συναντιόμαστε με το φως της ημέρας, τη βλέπω και παθαίνω σοκ. Δεν είσαι καλά. Φαίνεσαι. Είχε αλλάξει το χρώμα της, είχε αδυνατήσει πάρα πολύ. Πήγε να ξεκινήσει να κάνει μια σειρά εξετάσεων. Βγαίνουν οι πρώτες απαντήσεις. Με παίρνει παθολόγος η γυναίκα με κλάματα και μου λέει το μαντάτο ότι η αδερφή σου έχει καρκίνο και όταν της έκανα την κλινική εξέταση, αυτό που είχα πιάσει με τα χέρια μου ήταν ο όγκος. Ο όγκος στο σηκώτη. Άρα είσαι ο πρώτος που το μαθαίνεις. Να. Εντοπίζεται ότι δεν είχε μόνο σε ένα σημείο καρκίνο, αλλά είχε και στο παχύεντερο, είχε και στην κοιλιακή χώρα και αρχίζει να κάνει χημειοθεραπείες. Το τελευταίο διάστημα άρχισε να έχει προβλήματα στο έντερο, αναγκάστηκε και είχε κάνει παραφύση έδρα και όμως εκείνη ήθελε να περάσει και μήνυμα και στους υπόλοιπους ανθρώπους οι οποίοι φορούσαν αυτό το περιβόητο σακουλάκι ότι πρέπει να ζεις με αυτό γιατί σε σώνει. Είχε σκεφτεί και όλα να κάνει και μια φωτογράφηση που δεν πρόλαβε για να περάσει αυτό το μήνυμα προς τα έξω. Το θετικό όμως. Το θετικό μήνυμα. Το τελευταίο διάστημα είχε μολυνθεί, είχε ένα πολύ ψηλό πυρετό, δεν μπορούσε να κάνει και με θεραπείες λόγω του ψηλού πυρετού. Κάποια στιγμή το νοσοκομείο, επειδή ότι μια μέρα δεν είχε αιμορραγία, αποφάσισαν να της δώσουν εξιτήριο.
Και εκεί λοιπόν ήταν το μοιραίο και το λάθος. Μετά από 25 μέρες περίπου, αν δεν κάνω λάθος, νοσηλείας, παθαίνει ένα άλλο σοκ. Το πιο σοκ ποιο ήταν, ότι δεν μπορούσε να σηκωθεί. Να πούμε ότι καταρχάς στο πλευρό της στάθηκε πάρα πολύ ο σύντροφός της. Ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος ήρθε στη ζωή της στα δύσκολα και τη στάθηκε όσο δεν μπορεί να το φανταστείς. Και έλεγε, χαρακτηριστικά λέει, μου τον έστειλε η μαμά μου. Όταν έφυγε η μητέρα μας στη ζωή, έλεγε, μου τον έστειλε η μαμά μου. Και υπήρξαν αρκετές φορές όπου η αδερφή μου του έλεγε να χωρίσουμε για να προχωρήσει στη ζωή του, γιατί δεν θα οδηγούσε κάπου λόγω της ασθένειας που είχε και έβλεπε. Η αδερφή μου το τελευταίο διάστημα έβλεπε το θάνατό της. Και γι' αυτό μιλάμε για πραγματική αγάπη. Ήταν πραγματικά, ένιωσε την αγάπη από ένα σύντροφο, γιατί ούτε δεν είχε παντρευτεί, γι' αυτό και στην κηδεία της ήταν σε λευκό φέρετρο, γι' αυτό και στην κηδεία της είχαμε τις μπουμπονιέρες. Και θα πω και κάτι, το αγαπημένο της χρώμα ήταν το ροζ. Και γι' αυτό και το νηφικό που φορούσε ήταν ροζ. Δεν ήταν λευκό. Έχει πετύχει όταν παντρευόταν, ήθελε να μην είναι το κλασικό χρώμα και να το ροζ. Και αυτό και το καιρός. Φεύγει λοιπόν, ζουν εξιτήριο από το νοσοκομείο. Επιστρέφει στο σπίτι. Εκεί λοιπόν παθαίνει το σοκ ότι δεν μπορεί να σηκωθεί από το κρεβάτι ίδια. Και εκεί λοιπόν της βάζουμε μια γυναίκα δίπλα της. Ξαφνικά γύρω στις 12 η ώρα το πρωί, το μεσημέρι, μας παίρνει έντρομη η γυναίκα από το σπίτι, σε κατάσταση σοκ. Ότι έχει αιμορραγία, ότι έχει χάσει σχεδόν 7 λίτρα αίμα, μπαίνω μέσα και αντικρίζω το ρωτήμα να είναι νεκρή στο κρεβάτι των γονιών μας. Λέω, θέλω να δω τι γίνεται, θέλω να κάνω νεκροψία. Μου λέει, για να κάνω νεκροψία πρέπει να πάει στο νοσοκομείο, στο δημόσιο νοσοκομείο που εφημερίζει. Λέω, βεβαίως, να πάμε. Πάμε λοιπόν, την παίρνουμε. Φτάνουμε στο νοσοκομείο, όλα αυτά από την ώρα που ξεψύχησε ήταν πάνω από μία ώρα. Εκεί λοιπόν, μετά από μία μισή ώρα εν τέλει, μας λένε ότι χτύπησε η καρδιά της. Λέω, νιώθω ότι θα ζωντανεύσει. Ήταν εγκεφαλικά νεκρή. Όμως με αυτό που συνέβη μας έδωσε μια αισιοδοξία στο εξής. Η πίστη μας και η προσευχή μας, γιατί δεν προλάβαμε να αποχαιρετήσουμε. Μετά από μία ώρα μιλάω με ένα θείο μου από την Αμερική, ο οποίος έχει μάθει για το τι ακριβώς συμβαίνει, και όπως μιλάμε και κλείνω το τηλέφωνο, νιώθω ξαφνικά το κεφάλι μου να πάει να σπάσει και νιώθω ότι παθαίνω σαν έναν ηλεκτρισμό στο σώμα μου. Ο μέσος σε ένα λεπτό μας παίρνει ο γιατρός και μας λέει το μαντάτο ότι αδερφή μου ξεψύχησε. Την ώρα λοιπόν που έφευγε τη ζωή, ένιωσα και βίωσα στην κυριολεξία το τέλος της. Αυτό λοιπόν το οποίο έγινε και αυτό πρέπει να περάσουμε και ένα μήνυμα είναι για την πρόληψη. Δυστυχώς η αδερφή μου αυτό το οποίο δεν έκανε ήταν να κάνει τις ιατρικές εξετάσεις που πρέπει και να προσέχει περισσότερο τον εαυτό της. Πίστευε πάρα πολύ, προσευχότανε. Ήτανε από τους ανθρώπους που είχε τρομερή πίστη όπως εγώ και εγώ. Και είχε όνειρα για τη ζωή. Περάσαμε και δύσκολα και εύκολα. Υπήρχε στιγμή που όταν είμαστε και οι δύο σε κατάσταση άσχημη και οικονομική και επαγγελματική, έχουμε περάσει από όλα τα στάδια. Το βασικό είναι ότι στα θέματα υγείας είχα περάσει εγώ ένα εγκεφαλικό επεισόδιο. Μετά, όταν έγινε το lockdown και όλα αυτά, έπαθα ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, ήταν Πάσχα, ήταν εκεί στο πλευρό μου, ήταν δίπλα μου. Λες ότι έχασες τη μητέρα σου, γιατί η μητέρα μου μάθαινε ή την αδερφή μου θα πέθαινε με έναν καημό. Μετά έφυγε ο πατέρας μου, ο οποίος το τελευταίο διάστημα είχε άνοια, στο οποίο δεν του είπαμε ποτέ για το θάνατο της μητέρας μου, δεν κατάλαβε το θάνατο της μητέρας μου. Αλλά ούτε είχε μάθει για την επιθετικό καρκίνο στην αδερφή μου. Αλλά το δύσκολο είναι αυτό, ότι δεν έχεις τους ανθρώπους του δίπλα σου. Ευτυχώς έχω στο πλευρό μου τη σύζυγό μου, η οποία είναι δίπλα μου και είναι στήριγμα και την ευχαριστώ και δημόσια. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, εδώ ζωντανά από την τηλεοπτική συχνότητα του ΑΡΤ.
Να πω να ευχαριστώ σε όλους τους κοντινούς μας ανθρώπους που μας συμπαραστέκονται σε αυτή την άσχημη για την οικογένειά μας κατάσταση με το θάνατο της αδερφής μου, όπου συμπληρώθηκε, όπως είδατε, ένας σχεδόν ολόκληρος χρόνος.